άνοιξε και πάλι σήμερα για το κοινό το αναψυκτήριο στο πάρκο Γεωργιάδη μετά την πρόσφατη ανακαίνισή του και με τη λειτουργία του να έχει αναλάβει Δεπανάλ. Στο πάρκο βρέθηκε σήμερα ο Δήμαρχος Ηρακλείου, συνοδευόμενος από αντιδημάρχους. Ήρθαμε να δούμε την πρώτη μέρα λειτουργίας του αναψυκτηρίου. Όπως έχετε διαπιστώσει και εσείς, φαντάζομαι, είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Ουσιαστικά έχει ανακατασκευαστεί. Φαντάζομαι ότι θα το χαρούν οι συμπολίτες όπως και το υπόλοιπο πάρκο. Βλέπετε ήδη τι γίνεται και αυτό δεν μπορεί παρά να μας δίνει ιδιαίτερη ικανοποίηση, γιατί αυτός ο χώρος πρασίνου που είναι και ο μοναδικός μεγάλος μες στην πόλη αξιοποιήθηκε όπως το αξίζει. Το αναψυκτήριο θα προσφέρει μόνο υπηρεσίες take-away, έτσι όπως ορίζουν τα υγειονομικά μέτρα που βρίσκονται σε εφαρμογή για την αποφυγή της διασποράς του κορονοϊού. Για το λόγο αυτό, στους εξωτερικούς χώρους δεν έχουν τοποθετηθεί τραπεζοκαθίσματα. Είναι take-away, αφού τα υγειονομικά πρωτόκολλα δεν επιτρέπουν κάτι διαφορετικό. Και πλέον οι Ηρακλειώτες μπορούν να απολαύσουν τον καφέ τους, το αναψυκτικό τους ή ένα σνακ. Είναι σημαντικό το γεγονός ότι πλέον το Ηράκλειο έχει αποκτήσει ένα πάρκο καταπληκτικό, ένα πάρκο με απόλυτη προσοχή και σεβασμό, όπως ταιριάζει στην πόλη και στους πολίτες. Το πάρκο Γεωργιάδη έχει ανοίξει τις πύλες του στους επισκέπτες από τον περασμένο Οκτώβριο και μετά από 2 χρόνια εργασιών ανάπλασης. Ο ήλιος στάθηκε σύμμαχος για πολλούς Ηρακλειώτες που και σήμερα έκαναν τη βόλτα τους στο πάρκο, το οποίο αποδεικνύεται πολύτιμο εν μέσω καραντίνας, προσφέροντας στιγμές χαλάρωσης για μικρούς και μεγάλους. Θέλουμε να καλέσουμε όλους τους πολίτες να έρθουν, να απολαύσουν το πάρκο και βεβαίως τον καφέ τους μετά ή το αναψυκτικό τους ή ένα σνακ. Το αναψυκτήριο θα λειτουργεί από νωρίς το πρωί έως τις 7 το απόγευμα ή έως τις 5, εφόσον ο καιρός είναι βροχερός.